καλέσουμε τον πατέρα Πέτρο Χέρσε. Η συμμετοχή των Ορθοδόξων στο συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών στην Αθήνα για την Ιερά Αποστολή. Να σημειώσω, να προσθέσω εγώ ότι θα έχουμε μία αυθεντική φωνή. Ο πατήρ Πέτρος ο Χίρς είναι γνωστός και από άλλα συνεδριά μας. Μας έκανε μία θαυμάσια εισήγηση στην αντίστοιχη ημερίδα των Αθηνών. Τολμώ να την πω εκπληκτική. Θα δημοσιευθούν και θα δείτε και εσείς πολύ σημαντική εισήγηση. Και απόψε στην εισήγησή του εδώ θα μας κάνει ουσιαστικώς ένα χρονικό, θα μας παρουσιάσει και οπτικό υλικό και έτσι λίγο θα ξεκουραστούμε, περί του πώς λειτουργήσε και πώς πορεύθηκε και τι ελέγχθη, και αυτό αποτελεί και ερώτημα πολλών ερωτήσεων, τι έγινε στο συνέδριο στην Αθήνα. Θα μας παρουσιάσει εδώ με εικόνες ο πατήρ Πέτρος και με παρεκλήθην και εγώ να κάνω απόψε εδώ τον χρήστη του κομπιούτερ, αλλά με τα χέρια του πατρός Πέτρου. Εγώ θα διαβάζω απλώς τα κείμενα εδώ, τα επεξηγηματικά. Ευχαριστώ πολύ, Πάτερ Θεόδωρε. Πανόσολεο Γιώτατε, εκπρόσωπε του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Άγιε Καθηγούμενε, κύριες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου που μου έκανε την πρόσκληση να σας παρουσιάζω απόψη μία εικόνα για το συνέδριο του ΨΕΙ στην Αθήνα. Είχα την ευκαιρία ως Αμερικανός εκπρόσωπος του Ορθοδόξου Αμερικανικού περιοδικού Divine Ascent να είμαι παρόν καθόλου την διάρκεια της διεξαγωγής του και να συνομιλήσω με αρκετούς παράγοντες του συνεδρίου. Είναι αναγκαίο να πω βέβαια ότι είναι μία κειμενική παρουσίαση των γεγονότων, όπως έπεσαν στην αντίληψή μου καθόλου την παρουσία μου εκεί. Δεν είναι ο σκοπός μου να τα βάψω όλα μαύρα, βέβαια, αλλά να σας μεταφέρω τι είδα. Τα σχόλια μου θα είναι ελάχιστα. Το συνέδριο του ΨΕΙ για την Παγκόσμια Ιεραποστολή και το Ευαγγελισμό είχε τον τίτλο, όπως βλέπετε, «Έλθε Πνεύμα Άγιο, θεράπευσε και συμφιλίωσε». Σε κενώντες, θεωρώ κρίσιμο να αναφέρω ορισμένες δηλώσεις του ΨΕΙ που υπογράφηκαν παλιότερα από όλους τους συμμετέχοντες συμπεριλαμβανομένων και των Ορθοδόξων. Θα καταλάβουμε εκ των προτέρων το πλαίσιο εντός του οποίου καλούνται οι Ορθόδοξοι να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο συνέδριο. Οι εκκλησίες μέσω του ΨΕΙ θα διευκολύνουν την κοινή μαρτυρία σε κάθε μέρος και σε όλα τα μέρη και θα αλληλοϋποστηρίζονται στην εργασία τους για την Ιεραποστολή και τον Ευαγγελισμό από την επίσημη δήλωση του σκοπού του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Επίσης, οι εκκλησίες που συνεργάζονται στην Ιεραποστολή θα πρέπει να αποφεύγουν την εγκατάσταση παράλληλων εκκλησιαστικών δομών και περισσότερο να παρακινούν, να βοηθούν και να συνεργάζονται με τις υπάρχουσες τοπικές εκκλησίες στο ευαγγελικό τους έργο στην κοινωνία. Αυτά τα κείμενα συνετάχθηκαν με την παρουσία των Ορθοδόξων Οικουμενιστών. Με τις συμφωνίες αυτές οι Ορθόδοξοι παρετούνται από την Ιεραποστολή προς τους Ετεροδόξους και μαζί με αυτήν από την Ορθή Μαρτυρία. Επομένως, το είδος της μαρτυρίας που δόθηκε στην Αθήνα δεν πρέπει να μας εκπλήσει γιατί πηγάζει από τις προ-πολλού υπογραφήσεις συμφωνίες. Στρέφουμε τώρα στην προσοχή μας στο ίδιο στο συνέδριο εξετάζοντας το δόγμα και το ήθος και την λατρεία των Ορθοδόξων που είδαμε εκεί. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες από το συνέδριο. Είναι γνωστό τουλάχιστον ένα πρόσωπο που μίλησε εκεί. Έχουμε και άλλους. Εδώ δεξιά είναι ο Μητροπολίτης Νιγηρίας Αλέξανδρος και την κυρία Ruth Bottoms που είναι υπεύθυνη με την χέρι-χέρι και άλλους μονοφυσίτες από την Ινδία και η Ρωμανία. Δεξιά πάνω είναι μια προσευχή, τελευταία μάλιστα ακολουθία και η προσευχή και δεξιά έχουμε δύο ορθόδοξους ιερείς. Και με την κυρία Άννα Πάστορα από την Σουηδία είναι ο πατήρ Καλίβας, ο πρώην τουρολόγος στο Τμίου Σταυρό στην
Αμερική. Καθηγητής της Λειτουργικής στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης. Τι συμπεριλαμβάνει όμως η Ορθόδοξη Μαρτυρία? Είπαμε ότι έγινε μια Ορθόδοξη Μαρτυρία στην Αθήνα. Η λέξη Ορθοδοξία υποδηλώνει ταυτόχρονα την ορθή πίστη, το ορθό ήθος και την ορθή λατρεία, αφού και τα τρία αποτελούν πράγματα συντεταγμένα και συναριθμούμενα. Η Ορθόδοξη Μαρτυρία, ποια λοιπόν ήταν η μαρτυρία των Ορθοδόξων σε αυτό το συνέδριο? Πρώτα απ' όλα υπήρχαν αρκετές απουσίες των Ορθοδόξων κληρικών. Έπειτα συναντήσαμε κάποια αδερφορία από ορισμένους εκπρόσωπους οι οποίοι δεν προσέρχονταν τακτικά στις συνεδρίασεις. Ακόμα από τις παρόντες της συνάξης αρκετοί δεν μελούσαν όταν ερχόταν η ώρα της πρόκλησης. Υπήρχαν εκπρόσωποι που είχαν άλλους λόγους που προσήλθαν πέρα από την Ορθόδοξη Μαρτυρία προς τους Προτεστάντες, όπως να συναντήσουν άλλους Ορθοδόξους ή να αποφύγουν πολιτικές συνέπειες για τις εκκλησίες τους, όπως μου είπαν ήδη. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου δεν ακούσαμε ουσιαστική αναφορά στους Αγίους Ιεραποστόλους της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρόλο που την δεύτερη μέρα από την έναρξη γιορτάζαμε την γιορτή των Εισαποστόλων Αγίων Κυρίου και Μεθοδίου, ομοίως, αν και το συνέδριο αφορούσε το θέμα της θεραπείας, η έννοια της Εκκλησίας ως νοσοκομεία, όπως παρουσιάστηκε από τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανής, δεν αναφέρθηκε. Τρίτη, εκφράστηκε από τους Ορθοδόξους μια λανθασμένη εκκλησιολογία, όπως η γνωστή αιρετική θεωρία των κλάδων, όπως τα ακούσετε παρακάτω, και η κοινή ιεροποστολή με τους Ορθοδόξους. Τελικά ήταν προφανής μια ασάφεια η αλλαγή στην κρίση των όρων, όπως η Εκκλησία, που ενώ σημαίνει κάτι διαφορετικό για τον κάθε ένα στο ΨΕ, χρησιμοποιείται σαν να υπήρχε μια κοινή κατανόηση. Ο όρος προσιλητισμός, που ενώ για τους Ορθοδόξους σήμαινε και σημαίνει την κρίση βίας και μην νόμιμων μέσων για την προσέλκυση πιστών, τώρα για τους οικουμενιστές σημαίνει την ενθάρρυνση κινήσεις χριστιανών από μία ομάδα σε άλλη. Επομένως, η επιστροφή στην Ορθοδοξία καταδικάζεται στο όνομα της χριστιανικής ενότητας. Και τέλος, η έννοια της Ιεραποστολής, που οι οικουμενιστές τώρα διακρίνουν από τον Ευαγγελισμό, προκειμένου να δικαιολογήσουν την κοινή Ιεραποστολή αφήνοντας το Ευαγγελισμό σε κάθε ξεχωριστή εκκλησία. Την πρώτη μέρα του συνεδρίου, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόλος απευθύνθηκε στους σύνεδρους και είπε μεταξύ άλλων τα εξής. Η Εκκλησία μας, χωρίς να εγκαταλείπει τα παραδοσιακά επιτεύγματά της, χαρακτηρίζεται από μία ορατά εξωστρεφή τάση να κάνει νέα ανοίγματα στον κόσμο, στο πνεύμα της Πεντηκοστής, μέσα στο πλαίσιο της αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας με κάθε επικοδομητικό μέσο προς όφελος του ανθρώπου. Το σχόλιο του Αρχιεπισκόπου γεννάει το ερώτημα, μήπως αυτή η διχοτόμηση μεταξύ εσωστρέφειας και εξωστρέφειας είναι πολύ αόριστη και λανθισμένη? Εμείς οι Ορθόδοξοι δεν χαρακτηριζόμαστε περισσότερο από την ανωστρέφεια, αφού ο Χριστός, η Βασιλεία Του και εμείς οι μαθητές Του δεν είμαστε εκ του κόσμου τούτου? Δημιουργείται η εντύπωση ότι ο Αρχιεπίσκοπος και πολλοί άλλοι Ορθόδοξοι στο συνέδριο αντιδρούν από την μία φιλετισμό πηγαίνοντας στην άλλη άκρο, στον οικουμενισμό, αλλά στο τέλος παρεμένουν μέσα στο αδιέξοδο της εγκοσμίκευσης. Η λιθινή Ορθόδοξη Ιεροποστολή είναι η ανωστρέφεια και ως εκ τούτου οδηγεί στην ανύψωση εκτός του κόσμου τούτο όλων εκείνων που θα σηκώσουν το σταυρό τους και θα ακολουθήσουν. Εν όψη αυτής της αλλοιωμένης μαρτυρίας, ο Θεός που εξέλιξε τα μωρά του κόσμου ή να κατενσκήνει τους σοφούς, έφερε μια ορθόδοξη φωνή από ένα απρόσμενο μέρος, στην Αμερική, τον πατέρα Ιωάννη
Ιβάνοφ, στην Ορθόδοξη Σύναξη της Τετάρτης, είπε τα εξής. Πολλοί από εμάς και οπωσδήποτε πολλοί από αυτούς δεν θέλουν να ταράξουν τα ύδατα σε καμία περίπτωση. Δεν θέλουν να προκαλέσουν κανέναν, ούτε να ρωτήσουν κανέναν. Κανένας δεν λέει ότι διαφωνώ μαζί σου ή ότι έχεις λάθος ή κάτι ανάλογο. Και φαίνεται να υπάρχει μία τάση να γαλινεύσουν τα πράγματα, να μην ρωτούν, να μην προκαλούν ή να ασκούν κριτική. Και αν δεν είμαστε εδώ γι' αυτό, νομίζω πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί είμαστε εδώ. Διαφορετικά, τίποτε δεν πρόκειται πραγματικά να πραγματοποιηθεί μακροπρόθεσμα, παρά μόνο να λέμε «άντε, ας είμαστε αγαπημένοι». Τώρα, ας δούμε τώρα την ορθόδοξη μαρτυρία όσον αφορά το δόγμα της Εκκλησίας. Θα σας παραθέσω μία σειρά αποσπασμάτων από συνομιλίες που είχε με ορθοδόξους εκπροσώπους επί δογματικών θεμάτων. Πρώτα απ' όλα είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον Μητροπολίτη Θερμοπυλών Ιωάννη. Στην ερώτηση, εμάς τους πρώην Προτεστάντες που γίναμε Ορθόδοξοι, μας παρεξενεύει ότι μιλάτε για κοινή αποστολή με τους Προτεστάντες. Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό? Εμείς λέμε να κάνουμε ιεραποστολή, αλλά θα κάνουμε ιεραποστολή προς εκείνους που δεν είναι χριστιανοί. Όταν λοιπόν ακουστεί ότι οι Ορθόδοξοι κάνουν converts προτεστάντες, τότε είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Εμείς δεν θέλουμε να δουλέψουν στην Ελλάδα, εμείς όμως πάμε σε αυτούς. Εδώ τώρα είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Κάνουμε ιεραποστολή στην Αμερική ή η Εκκλησία εργάζεται, έχει τις πόρτες ανοιχτές και ρωτάει, κάνουμε ιεραποστολή στην Αμερική ή η Εκκλησία εργάζεται, έχει τις πόρτες ανοιχτές και έρχονται και βρίσκουν την Εκκλησία σαν ένα χώρο για να ανανεωθούν και να δουν κάτι καινούριο? Στην ερώτηση, αν ένας παπάς δώσει κάποιο φυλάδιο σε κάποιον και πει ότι καλό είναι να σκέφτεσαι λίγο για την Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι λάθος? Ναι, είναι λάθος. Ναι, τι είναι η απάντησή του? Ιδιαίτερα σε μια χώρα που γενικώς είναι χριστιανική, διότι εμείς έχουμε σκοπό να περάσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Από εκεί και πέρα ο κάθε χριστιανός, όπου και να είναι, αν είναι στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, στην Προτεσταντική, πρέπει να φροντίσει πια τη σωτηρία της ψυχής του. Κάτι δεν πάει καλά. Στην ερώτηση, στην Αμερική κάνουν ομιλίες, έλεγε στον Μητροπολίτη το εξής. Στην Αμερική κάνουν ομιλίες οι Ορθόδοξοι, καλούν Προτεστάντες και λένε ότι ο Προτεσταντισμός είναι μια ψεύτικη μορφή του Χριστιανισμού. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό? Η απάντησή του ήταν εξής. Όχι. Θα μπορούσαμε να πούμε, εμείς οι Ορθόδοξοι σε αυτό το θέμα έχουμε αυτή την άποψη. Αυτό διδάσκουμε. Εμάς η σωτηρία επιτυγχάνεται με την πίστη κλπ. Αλλά δεν μπορούμε να τους λέμε ότι ο Προτεσταντισμός δεν είναι εκκλησία. Μπράβο. Δεν μπορείς να το πεις αυτό όταν τους έχεις προσκαλέσει. Δεν μπορώ εγώ να βγω να το πω εδώ μέσα. Τη στιγμή που μετέχω, θα μετέχω σε ένα reconciliation, συμφιλίωση. Εδώ βλέπουμε τον Μητροπολίτη με τον εκπρόσωπο της Αμερικής Εκκλησίας, της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Ελλάδος και άλλες εκκλησίες, ήταν τα μέλη της Τροπικής Οργανωτικής Επιτροπής Αθηνών. Μπορούμε να πούμε όμως ότι εγώ είμαι Ορθόδοξος. Γεννήθηκα Ορθόδοξος και παρέμεινα Ορθόδοξος, ενώ άκουσα πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, γιατί έχω την πεποίθηση ότι σώζομαι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Τώρα πάμε στον εκπρόσωπο του Πατριαρχείου Μόσχος, ο ηγούμενος Φίλιππος Σίμονοφ. Ρώτησε το εξής. Είχαμε μία ώρα συνομιλία και έλεγα, η βάση της συμμετοχής που είναι η αναγνώριση κοινωνίας εν Χριστώ με τους άλλους
αναιρεί τη μαρτυρία μας, αναιρεί την ικανότητά μας. Αυτό λέω στον ηγούμενο. Να αναιρεί την ικανότητά μας να τους ενασταλάξουμε αυτό το αίσθημα ότι είναι μακριά από τον Χριστό και την Εκκλησία. Τι λέτε εσείς για αυτό? Και η απάντηση ήταν το εξής. Η Εκκλησία είναι ένας οργανισμός που έχει αποστολική διαδοχή. Καταλαβαίνουμε ότι μόνο τρεις ομολογίες έχουν πραγματική αποστολική διαδοχή. Η Ορθόδοξη, η Ρωμαιοκαθολική, οι Μονοφυσίτες. Για τους Ορθοδόξους, μόνο αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να καλούνται εκκλησίες. Έχουν μυστήρια, ευχαριστία, βάπτισμα κλπ. Κάθε μέλος όταν λαμβάνει την ευχαριστία, όταν λαμβάνει τον Χριστό μέσα του, ενώνεται με τον Κύριό μας. Μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό απόλυτα. Στην ερώτηση μπορούμε να εργαστούμε στην Ιεροποστολή με τους Προτεστάντες, η απάντηση ήταν το εξής. Νομίζω πως ναι. Εάν δεν διαιρούμε τους ανθρώπους μας σύμφωνα με την αρχή που έγραψε ο Απόστολος, αυτή είναι του Κηφά, αυτή είναι του Παύλου κλπ. Εάν δεν παράγουμε τέτοια διαίρεση, τότε μπορούμε να εργαστούμε μαζί. Σε ποια εκκλησία τους καλούμε να μεταστραφούν? Η ερώτηση ήταν και η απάντηση ήταν το εξής. Όταν σκέπτομαι για Ευαγγελισμό, δεν σκέφτομαι για μεταστροφή. Πρέπει να φέρω το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους και αυτοί θα αποφασίσουν πώς θα βρουν την προσωπική τους ομολογία. Διότι εάν είμαστε Ορθόδοξοι, σκεφτόμαστε μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας της βούλησης. Δεν μπορώ να πάρω κάποιον και να του πω ότι είμαστε Ορθόδοξοι, αυτό είναι πολύ καλό, και να αποδεχθεί την Εκκλησία μας, ότι εκτός της Εκκλησίας μας δεν υπάρχει τίποτε αληθινό, καμία σωτηρία απολύτως κλπ. Εδώ ένα σχόλιο να κάνω μόνο. Μου φαίνεται εδώ μια πολύ συνετισμένη παρεμηνία της έννοιας της ελευθερίας της βούλησης, καθώς με την επίκληση αυτής προβάλλεται η υπέρμετρος σεβασμός της ελευθερίας των ετεροδόξων, όσον αναφέρει ιδιαίτερα το πιστεύω τους, και καταπατάται η ελευθερία των Ορθοδόξων στο να εκφράζουν και να ομολογούν την πίστη τους. Τώρα πάμε στον κύριο Γεώργιος Νεμόπουλος. Είναι γενικός γραμματείας του ΨΕ από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης μαζί με δύο άλλους, και ρώτησε το εξής. Αν είμαστε μία εκκλησία, τότε πώς μπορεί να υπάρχει και άλλο πίμνιο του Χριστού, αφού κατά το Ευαγγέλιο μία πίμνη εις ποιμήν? Εδώ έχεις ανθρώπους που είναι βαπτισμένοι, που ακόμη φέρουν το όνομα του Χριστού και ομολογούν τον Χριστό στη ζωή τους. Αυτοί δεν είναι οι αρχαίοι αιρετικοί που χωρίστηκαν από την Εκκλησία. Είναι εκείνοι που βρέθηκαν σε μία κατάσταση διαίρεσης. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Θυμηθείτε τους πατέρες της Εκκλησίας. Ήταν υπερβολικά αυστηροί με αυτούς που προκάλεσαν μία διαίρεση στο σώμα του Χριστού. Αλλά 50 χρόνια αργότερα, όταν υπήρχε μία κατεστημένη κατάσταση και υπήρχαν σημεία ότι αυτοί οι άνθρωποι εκτός Εκκλησίας έδειχναν ότι θα ήθελαν να επανασυζητήσουν το θέμα, υπήρχε ένα άνοιγμα, μια κατανόηση και τελείως διαφορετική στάση. Και ποτέ, ποτέ δεν θεωρήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι ότι δεν αποτελούν κατά κάποιον τρόπο μέλη του σώματος του Χριστού. Εδώ, από τα ίδια τα λόγια του, βλέπετε ότι ο ίδιος δεν ξέρει τι λέει. Γιατί λέει ότι ήταν εκτός εκκλησίας και μετά λέει ποτέ, ποτέ δεν θεωρήθηκαν εκτός εκκλησίας. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε το ίδιο Ευαγγέλιο με τους Προτεστάντες? Και η απάντηση ήταν το εξής. Θα έλεγα ναι. Χρησιμοποιούμε το ίδιο Ευαγγέλιο. Αναφερόμαστε στο ίδιο Ευαγγέλιο. Το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες του Ευαγγελίου δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχουν διαφορές στην ερμηνεία του Ευαγγελίου που είναι τελείως νόμιμες, και όταν εμφανίζονται δεν έχουμε καμία δυσκολία, διότι εμείς δεν έχουμε μόνον ένα θεολογικό ρεύμα. Έχουμε πολλές θεολογικές σχολές, πολλούς τρόπους ερμηνείας, πολλές πόρτες και πολλά παράθυρα για να εισέλθουμε στο μυστήριο της πίστης. Βέβαια αυτό μέσα στην Εκκλησία, αν δεν μιλούσε για τους Προτεστάντες, θα έλεγε συγχωρείτε. Αλλά η ερώτηση ήταν για τους Προτεστάντες και η απάντηση ήταν απαράδεκτη.
Με τον Πάτερ Ιωάν Σάουκα, Οικουμενικό Ινστιτούτο του Μποσέ, Πατριαρχείο Ρωμανίας. Ρώτησε το εξής: πώς εφίσταται βάπτισμα εκτός της Εκκλησίας? Η απάντηση: η άποψή μου είναι ότι η Εκκλησία είναι μία και η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι εκεί. Οι άλλες ανήκουν επίσης σε αυτό το άγνωστο μυστήριο, αλλά κατά ατελή τρόπο. Εάν με ρωτήσετε, είναι χριστιανοί, θα έλεγα ναι, είναι. Ανήκουν στον Χριστό, ναι, ανήκουν στον Χριστό. Αφού όλοι οι άνθρωποι του ΨΕ, παγκοσμίως, ομολογούν την Αγία Τριάδα, τον Χριστό ως Σωτήρα και Κύριο και τις Οικουμενικές Συνόδους. Εδώ ένα σχόλιο, σημειώνουμε το εξής. Το τριαδικό δόγμα παραμένει μετέωρα και ακατανόητο έξω από το πλαίσιο της αληθινής κοινωνίας που προσφέρεται στην ιδρυτική ζωή της Εκκλησίας. Δεν είναι τυχαίο ότι το δόγμα αυτό χαρακτηρίστηκε ως το μέγα της ευσέβειας κήρυγμα. Δηλαδή, τι τριαδικό δόγμα μιλάμε με τους Προτεστάντες? Εδώ είναι μια κυρία, Άννα Λούγκ, Προτεστάντισσα πάστορας Ιεροπαστορικό Συμβόλιο Σουηδίας. Ήταν για 4 χρόνια συνεργάτης με τον Πάτερ Αλκιβιάδης Καλίβα στην Επιτροπή της Πνευματικής Ζωής του Συνεδρίου. Ήταν co-υπεύθυνη για την λατρευτική συνάξη στο Συνέδριο. Και ρώτησε την κυρία Άννα: οι Ορθόδοξοι σας έχουν πει για την Ορθόδοξη Ιεροποστολή και τους Ορθοδόξους Ιεροποστόλους? Και η απάντηση ήταν το εξής: δεν έχω πληροφορηθεί πολύ για την Ορθόδοξη Ιεραποστολή. Από όσο γνωρίζω όμως, δεν βλέπω μεγάλες διαφορές ως προς τα φιλανθρωπικά έργα. Και για την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία? Δεν έχω ακούσει πολλά για την Εκκλησιολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επίσης, έχετε προβληματιστεί από τον ισχυρισμό ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία? Αυτός είναι ο ισχυρισμός τους και τον συγκρίνω με τις νέες Ευαγγελικές Εκκλησίες που ισχυρίζονται το ίδιο, όπως στις είπα. Υπάρχουν εκκλησίες που αποκαλούνται οι μόνοι αληθινοί Απόστολοι του Χριστού. Οι Ορθόδοξοι εδώ σας έχουν πει για τους Ορθόδοξους εκκλησιολογικούς ισχυρισμούς? Όχι. Πώς καταλαβαίνετε την στάση των Ορθοδόξων απέναντι σας εδώ στο ΨΕ? Κάποιοι Ορθόδοξοι θα πούν ότι είμαι εντάξει ως χριστιανοί. Κάποιοι ούτε θα το αναφέρουν, θα το αφήσουν, δεν θα το πούν. Ορίστε η μαρτυρία των Ορθοδόξων όσον αφορά τα βασικά θέματα της πίστεως. 4 χρόνια συνεργάτες με τον Πάτερ Καλίβα και τίποτα δεν ξέρει. Υπήρχαν άνθρωποι, πάστορες και θεολόγοι εκεί που είχαν καλή προαίρεση. Αυτός εδώ ο θεολόγος Βέλι Μάτι Καρακαϊνάν από την Φινλανδία ήταν μέλος της Φινλανδικού Πεντακοστιανού Κίνημα και καθηγητής συστηματικής θεολογίας Fuller University Pasadena, California. Αυτός σε αρκετές φορές στο συνέδριο όταν οι Ορθόδοξοι κοιμότανε και δεν έλεγαν τίποτα, στεκόταν και έλεγε πράγματα ορθόδοξα. Δηλαδή έλεγε μία φορά ότι δεν μπορούμε να δεχόμαστε αυτή την πανθρησκειακή αντίληψη για τις θρησκείες, πλουραλισμός των θρησκειών κτλ. Και είδα να μιλήσω μαζί του και πήγαμε και ρωτήσαμε το εξής: τι σας λένε οι Ορθόδοξοι εκπρόσωποι εδώ όσον αναφορά την θέση σας σε σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία? Αυτό που ακούω είναι το εξής: είναι εδώ στο συνέδριο, μας αποδέχονται. Αν όχι θεολογικά, κατά ένα σιωπηρό τρόπο, οι Ορθόδοξοι μας λένε και μένα προσωπικά ότι ανήκω στο σώμα του Χριστού. Θεολογικά ίσως έχουν πρόβλημα στο να εκφράσουν αυτό όπως εγώ ως Προτεστάντης το εκφράζω. Αλλά το αισθάνονται με τον τρόπο που αποδέχονται εμένα και τις μη Ορθόδοξες Εκκλησίες στην κοινωνία εδώ, ότι έχουμε τον κοινό προορισμό.
Μόνο στα έσχατα το σώμα του Χριστού θα αποκαλυφθεί πλήρως και είναι δουλειά του Θεού να αποφασίσει ποιος είναι στο σώμα. Μετά από όλα αυτά τα αποσπάσματα των συνομιλιών, πρέπει να γίνεται σαφές ότι αυτό που καταθέτουν οι Ορθόδοξοι, όχι εντελώς, γιατί υπήρχαν μερικοί που δεν είχαν τέτοιες στάσεις, αλλά γενικά αυτό που καταθέτουν οι Ορθόδοξοι στο συνέδριο και αυτό που καταλαβαίνουν οι Προτεστάντες, οπωσδήποτε δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μαρτυρία του Ορθόδοξου ντόγματος. Ας δούμε τώρα λίγο πιο σύντομα πώς οι Ορθόδοξοι εκπρόσωποι έδωσαν μαρτυρία και στις άλλες δύο πτυχές της Ορθοδοξίας, το ήθος και η λατρεία, την λατρεία. Θα μας βοηθήσουν λίγο οι σύνεδροι τραγουδώντες το τραγούδι της σύναξης «Έλθει Άγιε Πνεύμα, θεράπευσε και συμφιλίωσε». Καταρχήν, αρχίζουμε με την ακολουθία των Ορθοδόξων. Ήταν αποσπάσματα από την ακολουθία του Όρθρου και η ακολουθία της Αυτοκλασίας. Η ερώτηση είναι, γιατί η Ορθόδοξη ακολουθία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μαρτυρία? Γιατί η Θεία Λατρεία δεν μπορεί να γίνεται εκτός του πλαισίου της εκκλησιαστικής κοινότητος. Δεν είναι σοου να επιδείξουμε στους μη μοιημένους και ούτε κατηχούμενους. Δεν επιτρέπεται να συμβαίνει στο ίδιο μέρος που έγινε η λατρεία των ετεροδόξων. Πρέπει να είναι πιστή στη λειτουργική τάξη. Στην φωτογραφία εδώ και όπως είπατε στην προηγουμένη slide, είναι η κοινό τόπο λατρείας. Και εδώ έγινε η ακολουθία των Ορθοδόξων και καθημερινά και των Πεντεκοστιανών. Αυτά που λέω εδώ, βέβαια, είναι δικά μου, δεν είναι η απάντηση των Ορθοδόξων, δυστυχώς. Στην προκειμένη προσέγγιση των Ορθοδόξων έχουμε δύο βασικές παρακλήσεις από την Ορθόδοξη παράδοση. Την μετατροπή από λογική ενπνεύματη και αληθεία λατρεία σε τυπολατρεία και τον χωρισμό του κανόνα πίστεως, δηλαδή του ντόγματος, από το λειτουργικό ήθος και τον κανόνα προσευχής. Το τυπικό και ο κανόνας της λατρείας πρέπει οργανικά να συνδέονται με τον κανόνα της πίστεως. Σε αυτή την περίπτωση όμως η λατρεία αποκόπτεται από τον οργανικό δεσμό με την καθολικότητα της εκκλησιαστικής ζωής και πάβει να είναι άνωστρεφής και γίνεται εξωστρεφής, και νομίζω είναι κατανοητό γιατί δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μαρτυρία. Τώρα θα δούμε την λατρεία των Πεντεκοστιανών και η συμμετοχή των Ορθοδόξων. Αριστερά πάνω έχουμε τον Πάτερ Μάρτιν Ρίτσι του Ορθοδόξου Ιεροποστολικού Κέντρου OCMC στην Φλόριντα της Αμερικής, πρώην Ιεροπόστολος στην Αλβανία, και προσεύχεται με τους Πεντεκοστιανούς κατά τη διάρκεια των προσωπικών προσευχών της ακολουθίας των Πεντεκοστιανών. Σε αυτή την ακολουθία των Πεντεκοστιανών, την Παρασκευή πρωί, πολλοί Ορθόδοξοι ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο καθένας σε διαφορετικό βαθμό. Μερικοί βέβαια δεν ήρθαν καθόλου. Δεν ήταν, όπως είπα, όλοι οι ίδιοι. Υπήρχαν μάλιστα άνθρωποι εκπροσώπους από διάφορες Ορθόδοξες εκκλησίες που ήταν εκεί πρώτη φορά στη ζωή τους και είχαν μια αρνητική στάση. Αλλά γενικά αυτοί που είναι υπεύθυνοι στα συνέδρια αυτά βέβαια έχουν πολύ θετική στάση. Εδώ έχουμε την λατρεία πάλι των Πεντεκοστιανών και η συμμετοχή των Ορθοδόξων. Ο Πάτερ Χάικι Χάτουνεν, ιερέας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Φιλανδίας, προσεύχεται στην λατρευτική σύναξη των Πεντεκοστιανών. Και τον ρώτησα, στην πρωινή ακολουθία των Πεντεκοστιανών είπετε κάποια ευχή. Πώς έγινε αυτό?
Στην πρωινή λατρεία έκανα μία προσευχή για τους πεντηκοστιανούς. Αυτό ήταν κάτι ξαφνικό. Ήταν να έρθει κάποιος άλλος, αλλά λόγω της απουσίας του η ευθύνη έπεσε σε αυτούς που ήταν παρόντες και έτσι βρέθηκα αντιμέτωπος με αυτό το αίτημα που μου τέθηκε από την Επιτροπή μας, όχι από τους ίδιους τους πεντηκοστιανούς. Έτσι η αυθόρμητη αντίδρασή μου ήταν να απαντήσω θετικά. Η Επιτροπή, αν θυμάστε, είναι από Ορθοδόξους και Προτεστάντες, ο Πάτερ Καλίβες και η κυρία Άννα. Και αυτοί τον ρώτησαν να κάνει την προσευχή. Την ίδια στιγμή επιμένουν ότι ακολουθούν τις καινούριες γραμμές of the Special Commission, η ειδική επιτροπή του ΨΕ, που έχουν αλλάξει τους κανόνες. Παραβλέπουν ήδη τους κανόνες που ήταν υπέρ των Ορθοδόξων, λένε. Εδώ είναι η τελευταία καταληπτική ακολουθία στον Άγιο Πάγλο. Πάλι θα μας βοηθήσουν με την τραγούδι τους. Να σταματήσουμε λίγο νωρίτερα, να μην ακούσουμε όλα. Δεύτερο τύπο του ΨΕ που προαναγγέλουν το γεγονός, είπε το εξής. Εκεί, στο ίδιο μέρος όπου ο Απόστολος Παύλος κήρυξε στους Αθηναίους σχεδόν πριν από 2.000 χρόνια, μια υπαίθρια λατρευτική ακολουθία θα κλείσει το συνέδριο και θα στείλει τους συμμετέχοντες έξω στον κόσμο για να εκπληρώσουν την εντολή του Ιησού να κηρύξουν τα καλά νέα της Βασιλείας του Θεού ως μαρτυρία σε όλα τα έθνη. Και λένε ότι δεν είναι εκκλησία. Φαίνεται έχουν άλλη απόψη για τον αυτό τους πολλές φορές. Εδώ στις φωτογραφίες βλέπουμε το εξής. Δεξιά ο Πάτερ Καλίβες, λαμπάδα του Πάσχα. Και έλεγε ότι είχαμε σκοπό απόψε να έρθουμε και να ανάψουμε αυτό και να ψάλαμε «Δεύτε λάβετε». Και εσείς όλοι με τα, όπως βλέπετε εδώ αριστερά πάνω, με τα κεράκια σας από το ψέ που έχει το σύμβολο εκεί, θα τα πάρετε από εμάς όπως το κάναμε στο Πάσχα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δυστυχώς για αυτούς η πρόνοια του Θεού είχε κάτι άλλο. Δεν μπόρεσαν να ανάψουν τα κεριά τους λόγω του κίνδυνου φωτιού. Ναι, πυρκαγιάς. Στο τέλος... Ναι. Η δασική υπηρεσία δεν το επέτρεψε. Ο Μητροπολίτης Νιγηρίας πάλι χέρι-χέρι στο τέλος τραγουδούντας την επίκληση του Αγίου Πνεύματος και νομίζω άλλα σχόλια δεν χρειάζεται. Τώρα τελειώνουμε. Ο σκοπός, το κέρδος και η καρπή. Μαρτυρία ή δημόσιες σχέσεις. Πάλι με τον Μητροπολίτη Ιωάννη Θερμοπυλών Ιωάννης και η ερώτησή μου. Εσείς βλέπετε εδώ σε αυτό το συνέδριο και γενικά από την εμπειρία σας ότι γίνονται αλλαγές προς την Ορθοδοξία. Σε αυτά τα συνέδρια δεν περιμένουμε αλλαγές προς την Ορθοδοξία. Ναι, με τις σοφές. Ναι. Όλοι έρχονται έτοιμοι, πεπισμένοι ότι κατέχουν την αλήθεια. Ίσως έχουμε αλλαγές μέσα στα άτομα, με τα χρόνια όμως έχουμε δει τις εξής αλλαγές και αυτή είναι επιμονή μου για τη συμμετοχή μας σε αυτά τα συνέδρια. Έχουν βάλει ορθόδοξες εικόνες σε όλους σχεδόν τους ρωμαιοκαθολικούς ναούς. Βέβαια τις χρησιμοποιούν ως διακόσμηση και όχι ως λατρεία. Τις έχουν βάλει και οι άθεοι. Και το κέρδος. Ποιο είναι το κέρδος της εκκλησίας μας? Για μας το κέρδος της Εκκλησίας μας ποιο είναι? Ότι ήρθαν εδώ, μας είδαν την λατρεία μας, άκουσαν ύμνους, είδαν και κάτι από την πατρίδα μας, ιδίως οι πολύ μακρινοί άνθρωποι. Θα πάνε την Κυριακή στην Εκκλησία και θα δουν τον τρόπο που λατρεύουμε εμείς μέσα σε έναν ναό, την αγιογράφηση, τα άμφια, ό,τι άλλο θα καταλάβουν και ακόμα επειδή δεν γνωρίζουν την γλώσσα, ίσως καταλάβουν κάποια πράγματα από τις κινήσεις και το τυπικό. Οι Προτεστάντες, επειδή δεν έχουν τυπικό, δεν θα καταλάβουν τίποτε. Μόνο ό,τι ξέρουν από την εκκλησιαστική ιστορία τους. Όσοι ζουν κοντά σε Ρωμαιοκαθολικούς, λίγο θα καταλάβουν. Οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν θα έρθουν σε εμάς. Θα πάνε στις δικές τους εκκλησίες. Τελικά,
Τι ήταν η καρπή, ποιοι είναι οι καρποί του συνεδρίου, κύριε. Ναι. Απάντηση. Απλώς διατηρούμε αυτή τη σχέση και ζητούμε μια επικοινωνία. Είναι μια ευκαιρία για αυτούς να δουν. Εγώ τίποτε άλλο δεν βλέπω. Πρακτικά δεν βλέπω τίποτε άλλο. Εν κατεκλείδη ως Αμερικανός και ως προσήλωτος και τώρα ως ιερέας, θέλω να τονίζω ότι όχι μόνο η συμμετοχή μας στον οικουμενισμό δεν βοηθάει τους ετεροδόξους να έλθουν στην εν Χριστώ ζωή και στην Εκκλησία, αλλά πολύ ξεκάθαρα εμποδίζει τα μονοπάτια της σωτηρίας τους, δίνοντάς τους την ψευδέστηση της σιγουριάς και της πνευματικής καταξίωσης. Εμείς οι Ορθόδοξοι βάζουμε τα εμπόδια και εμείς οι Ορθόδοξοι πρέπει να βάλουμε μετάνοια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Πέτρο. Μας μίλησε και δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολύ να σχολιάσουμε την ομιλία του, γιατί και ο τρόπος που την έκανε με τα